Επειδή, όπως ξέρουμε όλοι, έχουμε το χαμό ενός συναδέλφου, θα ξεκινήσω με κάτι, θα παρακαλέσω να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για το χαμό του συναδέλφου μας. Από τώρα. Αθάνατος συνάδελφοι, η θυσία του να μην πάει στράφη. Λοιπόν, θα ξαναπούμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, για όσους μπορεί να μην βρέθηκαν εχθές, για όσους μπορεί να μην, τέλος πάντων, σύγκης που υπήρχε εχθές, να το έχουν καθαρό. Το πρώτο ζήτημα το οποίο μπαίνει είναι σήμερα να υιοθετηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων που θα πάει αντιπροσωπεία του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ από την εταιρεία. Και ποια είναι αυτά? Είναι αιτήματα τα οποία πατάνε όσον αφορά πρώτα απ' όλα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, όλων των συναδέλφων, σε κάθε πόστο, για να μπορούμε να γυρνάμε στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας και να μην ξαναέχουμε άλλο νεκρό. Αυτό είναι καθήκον όλων μας. Να είναι καθαρό. Σε αυτή την κατεύθυνση, το πρώτο το οποίο απαιτείται να γίνει είναι με ευθύνη της Κόσκο, της PCT. Αυτοί κάνουν το κουμάντο στο λιμάνι, συνάδελφοι. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Πρώτον, όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι, για να μπορούν να μην υπάρχουν συνεχείς μέρες εργασίας, 12 ώρα, κόντρα βάρδες κτλ., να γίνουν προσλήψεις όσες είναι απαραίτητες, σε συνεννόηση με το σωματείο, και όλοι οι εργαζόμενοι να είναι πλήρους απασχόλησης. Δεύτερο, οι λιμενεργατικές ομάδες θα αποτελούνται πλέον από 6 άτομα. Θα είναι το κουμάντο, 3 λασαδόροι και 2 άτομα κάτω στον τόκο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε ένα νεκρό, είναι το γεγονός ότι έχουμε σακατεμένα κορμιά. Και το ξέρουν όλοι. Τρίτο, άμεσα θα συσταθεί Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας με συμμετοχή εργαζομένων, μελών του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, δεν χρειάζεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο, αλλά μέλη του Σωματείου. Λοιπόν, με σκοπό, επειδή ο κάθε εργαζόμενος ξέρει καλύτερα από τον καθένα το πόστο του, τη δουλειά του, τις δυσκολίες, τους κινδύνους, να πάρθουν άμεσα μέτρα. Τέταρτον, σε κάθε πόστο, σε κάθε ειδικότητα, να υπάρχει εκπαίδευση των εργαζομένων με ευθύνη των αρμόδιων φορέων, όπου εκεί πέρα θα έχει λόγο το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, γιατί δεν γίνεται να πετάμε τους συναδέλφους με μια εβδομάδα και 10 μέρες σε οποιοδήποτε πόστο. Το ξέρετε όλοι, είτε είστε οδηγοί, είτε είστε χειριστές, είτε είστε εργάτες. Ανεβαίνουν πάνω στο καράβι παιδιά, συνάδελφοι που δεν ξέρουν και χτυπάνε τα χέρια τους και τα πόδια τους και τα κεφάλια τους, γιατί δεν τους μαθαίνουν τίποτα. Υπάρχουν συνάδελφοι που ανεβαίνουν πρώτη φορά οδηγοί και δεν ξέρουν να κυκλοφορήσουν, δεν το λέει επειδή φταίνουν οι άνθρωποι μέσα στο λιμάνι, και οι παρατηρήσεις που υπάρχουν από παλιότερους συναδέλφους με την εμπειρία που έχουν, πετώνται με οι αναφορές που γράφουν στον κάλαθο των αχρήστων, το ξέρετε όλοι σας. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τους χειριστές μας. Τέταρτον, πέμπτον, τι έχω πει, τι έχω χάσει το μέτρημα. Είναι κύριο ζήτημα τα μηχανήματα να λειτουργούν με τον πλέον ασφαλή τρόπο. Όλα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν τα ασφαλιστικά, ή ότι δεν δουλεύουν, ή ότι κάνουμε bypass, ότι στους καιρούς, στις βροχές, στα χιόνια, το λιμάνι δεν κόβει, και όταν θα λέμε η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ότι το λιμάνι κάνει κράτη γιατί κινδυνεύουν οι ζωές μας, το λιμάνι θα κάνει κράτη. Συνάδελφοι, αυτά θα είναι τα 5 πρώτα τα οποία θα πούμε. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε όλοι, έχουμε μια εμπειρία 11 ετών εδώ πέρα, σαν εργαζόμενοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να δεθούν με μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Γιατί πρέπει να δεθούν με μια συλλογική σύμβαση εργασίας, συνάδελφοι? Γιατί με αυτά τα ξεροκόμματα που μας πετάνε τόσα χρόνια,
Πολλοί από εδώ είτε κάνουν σερή μεροκάματα, είτε κάνουν δεύτερες δουλειές, και όταν δουλεύεις 16 και 15 ώρες ή 20 μέρες σερή, δεν έχεις το μυαλό, συνάδελφοι, να προσέξεις. Θα αφαιρεθείς. Άρα, έχουμε μια δουλειά σε ένα λιμάνι το οποίο πηγαίνει, το είπαμε και χθες, κάθε χρόνο και καλύτερα, στις πλάτες τις δικές μας. Και το παραμύθι που λένε ότι εμείς δεν έχουμε βάλει ευρώ, εμείς έχουμε βάλει τα σώματά μας, την υγεία μας, και πλέον δυστυχώς υπάρχει και ένας νεκρός συνάδελφος. Άρα, όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν, είναι στο χέρι και είναι υπόθεση δική μας, και κάνουμε ξεκάθαρο ότι αν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν από σήμερα, η πρόταση την οποία υπάρχει εδώ πέρα είναι να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για περαιτέρω κλιμάκωση, η οποία με το που έρθουμε από την συνάντηση θα σας ενημερώσουμε γιατί έχει γίνει και θα πάρθει απόφαση εδώ από εμάς. Όλοι έχουμε λόγο, όλοι έχουμε ευθύνη και δεν υπάρχει περιθώριο για καμία αυταπάτη και για κανένα συμβιβασμό. Δυστυχώς έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο σήμερα, αντί να λέμε χρόνια πολλά στον Δημήτρη, σήμερα να είμαστε εδώ επειδή είναι νεκρός. Αυτό.